Επιτρέπετε να έρχονται και να σπάνε πόρτες με δύο άνθρωποι από μέσα ανάπηρους. Να σπάνε τις πόρτες και να μπαίνουν μέσα. Δεν πού ζούμε. Η κόρη της 74χρονης που ξεσπιτώθηκε μαζί με τον 58χρονο γιο της, Στάνο Πετράλωνα, καταγγείλει στο Όπεν ότι η έξωση έγινε με βίαιο τρόπο με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων. Και ανεβήκανε πάνω και σπάσανε την πόρτα. Με βίαιο τρόπο, τη σπάσανε. Έφυγε κλωτσά, τους βγάλανε με το ζόρι. Να φωνάζει η μάνα μου βοήθεια από το παράθυρο. Άνδρες των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ είχαν από νωρίς παραταχθεί στους δρόμους περιμετρικά του σπιτιού, όπου επρόκειτο να γίνει η έξωση. Ενώ ήδη συνεργείο του νέου ιδιοκτήτη έβγαζε τα υπάρχοντα της οικογένειας στον δρόμο, μέλη του ΠΑΜΕ και συλλογικότητες έτρεξαν να βοηθήσουν. Ακολούθησαν σκηνές έντασης. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που επιχειρείται η έξωση της οικογένειας, καθώς το σπίτι βγήκε σε πληστηριασμό το 2022 για μη εξυπηρετούμενο δάνειο σε ελβετικό φράγκο ύψους 86.000 ευρώ. Η οικογένεια μετά το θάνατο του πατέρα αδυνατούσε να το εξυπηρετήσει. Μετά από 10 χρόνια πληρώναμε κανονικά, αλλά ήταν σε ελβετικό φράγκο. Το δάνειο δεν έπεφτε. Πληρώναμε συνέχεια τόκους. Τέλος πάντων, αρρώστησε ο πατέρας μου, μπήκε ο Νάσιο. Κάναμε εγχείρηση καρδιάς. Και ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, και από τότε μας πήρε κάτι φορά. Προβλήματα με την εξυπηρέτηση δανείων σε ελβετικό φράγκο αντιμετωπίζουν πολλοί δανειολήπτες, όπως λένε στο Open, δικηγόροι που χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις. Χωρίς να ενημερώνεται για την πορεία του ελβετικού ο δανειολήπτης, τι αντιμετωπίζει ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, να το πω απλά, ό,τι έχει δώσει έχει πάει χαμένο. Δηλαδή, χθες χειρίζομαι μια υπόθεση, έχει δώσει 300.000 ευρώ. Και το ποσό που οφείλει είναι το ίδιο. Σύμφωνα με την οικογένεια, είναι σε εξέλιξη κάποιες νομικές ενέργειες και εκκρεμεί ένα ακόμη δικαστήριο για την υπόθεση, ενώ ζητούν να δοθεί κάποια παράταση. Να μας δώσουν μια ευκαιρία να το ξεχρεώσουμε. Δεν θέλω να μας το χαρίσουν. Να το ξεχρεώσουμε. Αλλά δώστε μας μια ευκαιρία. Από χθες, οι 74χρονοι και ο γιος της φιλοξενούνται στο σπίτι της κόρης της.